Καλησπέρα. Πριν πάμε στα στενά του Ορμούζ, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βασικός πρωταγωνιστής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τα στενά του Ορμούζ περνάνε ελάχιστα αμερικανικά τάνκερ. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει αυτάρκεια σε πετρέλαιο με τις δικές πετρελαιοπηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, ένα βρετανικό τάνκερ βρίσκεται στα χέρια των φρουρών της Επανάστασης που το έχουν οδηγήσει σε ένα ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 ταχύπλοα και ένα ελικόπτερο το περικύκλωσαν, το τάνκερ, το ανάγκασαν να αλλάξει πορεία και το οδήγησαν στις ιρανικές ακτές. Φυσικά αντέδρασε το Λονδίνο, αντέδρασε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μεγάλο πρόβλημα στον Περσικό κόλπο. Είπε ότι θα συζητήσει με το Λονδίνο για να έχουν μια συντονισμένη αντίδραση. Από την πλευρά του βέβαια η Βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε ήπια, θα λέγαμε, με ψυχραιμία. Είπε ότι η διπλωματική λύση είναι αυτή που επιζητούμε. Δεν έχουμε στο τραπέζι στρατιωτικές επιλογές, αλλά θα πρέπει και το Ιράν να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κατάσχει ξένα πλοία που περνάνε τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα. Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Ναι.